Η κυρία Εύα Καηλή είναι μαζί μας, ευρωβουλευτής της Ελιάς. Το λέμε συνέχεια όταν έρχεται. Με την Ελιά εξελίξει. Ωραία το λέτε. Εγώ το χαίρομαι πολύ γιατί ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Πάει, όμως μαράθηκε. Όχι, δεν μαράθηκε καθόλου. Εγώ γιατί νομίζω υπάρχει Ελιά τώρα. Οδεύουμε. Καταρχήν υπάρχει γιατί έχουμε εκλεγεί εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή. Ναι. Και η προσπάθεια νομίζω. Είστε κόμμα μόνοι σας. Μόνο εκεί υπάρχει όμως, κυρία Καηλή. Υπάρχει ως μια συμμαχία που κατέβηκαμε στις ευρωεκλογές. Ναι. Αλλά αυτό δεν πάβει να είναι ένα παράδειγμα, νομίζω, και για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Να μπουν νέοι άνθρωποι μπροστά, που δεν είναι φθαρμένοι πολιτικά, εννοώ, και όχι ηλικιακά. Ώστε να μπορέσει και αυτός ο χώρος να εκφράσει και τον κόσμο που είναι αναποφάσιστη και που έχει απογοητευτεί από τα τελευταία χρόνια και τον κατακαιρματισμό. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθείτε εκεί, αλλά δεν το καταφέρνετε. Ναι. Έχουν αποτύχει αυτές οι προσπάθειες. Είναι θέμα προσώπων. Νομίζω ότι έχει κουραστεί ο κόσμος από τη συζήτηση αυτή και ότι θα πρέπει σιγά σιγά από τη βάση να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, γιατί δεν μπορεί να γίνει από πάνω. Είναι δύσκολο να αφήσει κανείς τις παρατάξεις του ή ο κάθε αρχηγός να κάνει ένα βήμα πίσω. Η δική μας παράταξη τουλάχιστον έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται σε δεύτερο επίπεδο να ξεκινήσουν οι άνθρωποι και ο χώρος ο δικός μας να αποφασίσουν διαδικασίες και να είναι υποψήφιος όποιος θέλει για τη μεγάλη παράταξη που πρέπει να έχει ο χώρος μας. Εσείς θα μπορούσατε να είστε? Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ και οποιοδήποτε υποψήφιος. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να είμαστε. Θα σας πω ότι ξαναπαντάω ότι δεν είναι αυτή η φιλοδοξία μου αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρώ ότι έχω αναλάβει την ευθύνη και την τιμή από τους Έλληνες συμπολίτες μου να είμαι εκεί και να τους εκπροσωπώ. Αλλά θα ήθελα να γίνει διαδικασία και στην πολιτική ξέρετε όλοι ότι αλλάζουν οι συνθήκες και αλλάζουν και οι αποφάσεις δικές μας. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πολύ ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Αν και ξεκινήσαμε ανάποδα με τα θέματα της κεντροαριστεράς, ενώ έχουμε να πούμε και πολύ σπουδαία πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες, που η αλήθεια είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν τα φωτίζουμε όσο πρέπει. Τώρα, υπάρχει μία κίνηση από το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, το κόμμα στο οποίο ανήκει και η ομάδα σας, για τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση, συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν σε Πολωνία, Ουγγαρία και Ελλάδα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την απόπειρα ουσιαστικά ελέγχου και την προσπάθεια να θωρακίσουμε την εξαρτησία των αρχών και την ελευθερία του λόγου. Γιατί στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, έκλεισε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα με πολύ απότομο τρόπο. Αλλά και στην Πολωνία υπάρχει συζήτηση για κυρώσεις στην κυβέρνηση με τον τρόπο που χειρίζεται και εκβιάζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ίδιο λοιπόν και στην Ελλάδα, και αυτό γίνεται από ευρωβουλευτές του SND, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Κομισιόν θα συμμετάσχει. Στην Ευρώπη, τη διαδικασία εδώ που γίνεται με τις τηλεοπτικές άδειες, πώς την παρακολουθούν? Παρακολουθείτε και εσείς την εξέλιξη. Βεβαίως την παρακολουθούμε, έτσι. Και έχουμε πιέσει πολύ την Ευρώπη να πάρει θέση. Και θέλαμε και τις απόψεις τις οποίες βλέπετε να σας καταθέτουν. Κοιτάξτε, επιτρέπουν καταρχήν να υπάρχει χρόνος ώστε να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί πρωτίστως είναι ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας του ελληνικού δικαίου. Από εκεί και πέρα, ότι παραβιάζονται και ευρωπαϊκές αρχές, παραβιάζονται. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο. Όπως σας είπα, στην Πολωνία, επειδή παραβιάζεται και είναι κάτι προφανές, έχουν κινηθεί σε μια κατεύθυνση κυρώσεων. Η Ελλάδα νομίζω ότι τη γλίτωσε στο παραπέντε, εφόσον κρίθηκε αντισυνταγματικός όμως, ναι. Και επειδή έχει γίνει αυτή η απόλυτη ανατροπή και η προσπάθεια, τέλος πάντων, για μια άλλη πρωτοβουλία, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο. Και ευτυχώς, γιατί επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι, επειδή νομίζω ότι ο κόσμος ακούει πάρα πολλά και έχει έτσι. Του έχουμε προσφέρει πολύ θέαμα τους τελευταίους μήνες. Αλλά έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Νομίζω ότι έτσι τον αποπροσανατολίζουμε από την καθημερινότητα. Αυτό που ήταν σημαντικό δεν ήταν να κλείσουν δύο κανάλια ή να ανοίξουν άλλα τέσσερα. Το σημαντικό ήταν ότι έγινε μια προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης, του τηλεοπτικού τοπίου, των δημοσιογράφων, με εκβιασμούς, με διαρροές προσωπικής αλληλογραφίας. Είχαμε βόμβες σε δικαστές. Είχαμε μία προσπάθεια σε πολλά επίπεδα να χειραγωγηθεί η δικαιοσύνη. Τις βόμβες στους δικαστές, ποιος ευθύνεται? Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αλλά γνωρίζουμε ότι συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κινήθηκαν πολύ κοντά σε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να βάλουν, θα αποφάσιζαν για την αντισυνταγματικότητα αυτού του νόμου. Και νομίζω ότι οι συμπτώσεις αυτές ήταν εξαιρετικά ανησυχητικές. Ναι. Τώρα, να πάμε παρακάτω, να φύγουμε λίγο και από τα κανάλια. Η Ευρώπη έχει ένα πρόσωπο και προς τους νέους, καταγράφηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες της Eurostat, το οποίο πρόσωπο δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στους νέους ανθρώπους. Προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι η Ευρώπη, τι συμβολίζει η Ευρώπη και κυρίως πώς μπορεί να τους βοηθήσει η Ευρώπη.
Λοιπόν, θα σας πω ότι η Ευρώπη που γνωρίζαμε πριν από το 2011 και η Ευρώπη σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Πολλοί μιλάνε, ας πούμε, για μια γερμανική Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Για εσωτερική κατανάλωση, βέβαια, για όλοι μας φταίει η Ευρώπη. Για την υπερφορολόγηση φταίει η Ευρώπη. Δεν φταίει η Ευρώπη. Η Ευρώπη φταίει γιατί έχει ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα που περίμενε να εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεων. Αλλά η πρόταση και το μείγμα ήταν δικό μας. Ήταν πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν διαφώνησαν και στην Ευρώπη. Όχι, δεν διαφώνησαν. Και γι' αυτό τους κατηγορούμε, πρέπει να σας πω καθημερινώς, καθώς όφυλα να διαφωνήσουν. Γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Θα σας πω όμως ότι επειδή υπάρχει έτσι η αίσθηση ότι οι Έλληνες είναι παρετημένοι και ότι δέχονται πλέον τα πάντα από αυτή την κυβέρνηση, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από εμάς καθημερινά ώστε να αλλάξει και το μείγμα πολιτικής και να κερδίσουμε χρόνο. Δεν είναι το χρέος το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να δοθεί χώρος για να μπορέσει να σταματήσει η υπερφορολόγηση. Και να γίνουν με τις μεταρρυθμίσεις να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να λυθεί το τραπεζικό σύστημα, τα κόκκινα δάνεια και να απορροφηθούν οι κοινοτικοί πόροι. Γιατί οι κοινοτικοί πόροι, χωρίς να βάλουν ιδιώτες, δεν μπορείς να τους απορροφήσεις. Γίνεται όμως αυτό, κυρία Καϊλή, όταν κάποιοι στην Ευρώπη ανοίγουν συζήτηση ακόμη και για νέα μέτρα για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, όταν η χώρα η δική μας δεν μπορεί να έχει αξιόπιστη κυβέρνηση για να έρθουν οι επενδυτές εδώ, είναι ένας φαύλος κύκλος. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση για το χρέος θα ανοίξει το 18 φυσικά, γιατί το 18 λήγει το πρόγραμμα και το 18 είναι να ανοίξει αυτή η συζήτηση, οπότε και θα υπάρξει μια ανάσα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο θα αλλάξει το κλίμα από τις δικές μας κινήσεις και από την προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση να έρθει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί η σύγκρουση με την πραγματικότητα νομίζω έχει αρχίσει να τις αποδομεί όλες τις αυταπάντες, αλλά έχει ακόμα αρκετές από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή συνεχίζει να πιστεύει ότι η προσπάθεια που έκανε στο τηλεοπτικό τοπίο, για παράδειγμα, ότι ήταν κάτι που έμεινε στο εσωτερικό. Δεν έμεινε στο εσωτερικό. Το να επιστρέψει η κυβέρνηση στην κανονικότητα περνάει μόνο, τουλάχιστον από ό,τι λένε στην Ευρώπη, από τις μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Περνάει από τις μεταρρυθμίσεις. Από το να έχεις λιγότερη φορολόγηση, από το να έχεις ένα σταθερό σύστημα, από το να έχεις ένα τραπεζικό υγιές σύστημα, από το να λύσεις το θέμα των κόκκινων δανείων, από το να φαίνεται ότι όταν αποφασίζεις μια ιδιωτικοποίηση δεν κάνεις 250 αλλαγές ή δεν κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον, αλλά λες το εσωτερικό, αλλά λες το εξωτερικό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα αυτή μπορεί να προσελκύσει ή δεν μπορεί να προσελκύσει επενδυτές. Θα σας πω όμως ότι. Και σε ένα άλλο θέμα που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, πρέπει να υπάρχει και η κοινωνική και η πολιτική προϋπόθεση για να γίνει, για να επιλεγεί η χώρα μας ως επενδυτικός προορισμός. Όταν η πρώτη κατοικία, για παράδειγμα, όταν η πρώτη κατοικία αρχίσει να βγαίνει σε πληστηριασμούς, η αναστάτωση κοινωνική που θα υπάρχει θα είναι μια τραγωδία για όλη την Ευρώπη. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να τη θωρακίσουμε. Τώρα που το λέτε, από πληστηριασμούς στην πρώτη να στείλουμε κατοικία. Ένα μήνυμα στους κυβερνώντες. Περιμένουμε αυτή την τροπολογία για το να σταματήσει να αρχίσει να προστατεύει. Εδώ και 10 ημέρες. Εμείς προσπαθούμε ναι, και προσπαθούμε. Εδώ και 10 ημέρες. Από τους πληστηριασμούς της εφορίας. Ναι. Έτσι. Εδώ και 10 ημέρες την. Την έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση προσωπικά ο κύριος Αλεξιάδης. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, γιατί εμείς την είχαμε ετοιμάσει, είχαμε θωρακίσει την πρώτη κατοικία. Και για να την ετοιμάζει ξανά σημαίνει ότι έχει λήξει η ισχύ της. Αλλά εμείς, ξαναλέω, προσπαθούμε να τη φτιάξουμε και να τη θωρακίσουμε ευρωπαϊκά για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και επιτρέψτε μου να πω και 2-3 πράγματα. Επειδή υπάρχει ένα πακέτο επενδυτικό το οποίο. Συγγνώμη, σε αυτό υπάρχει συμφωνία από τους Ευρωπαίους. Υπάρχει, αλλά. Έχουμε δηλαδή βρει ευρωβουλευτές που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Το έχω περάσει ήδη στην πρώτη μου εισήγηση για την φορολογία στην Ευρώπη. Αλλά αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Άρα οφείλουμε εμείς να θωρακίσουμε την πρώτη κατοικία και η Ευρώπη στη συνέχεια να μπορέσει να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση. Η Ιταλία δεν έχει φόρο στην πρώτη κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είναι άνεργος θα έχει το περιθώριο να μπορέσει να σώσει καταρχήν το σπίτι του, την αξιοπρέπειά του. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ξεκινήσει. Δεν θα είναι εύκολο. Μακάρι να το δούμε. Ένας νέος άνθρωπος που μας βλέπει, κυρία Καϊλή, και με δεδομένο ότι εσείς είστε στο κέντρο λήψης των αποφάσεων για το μέλλον του, έχει να ελπίζει σε κάτι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν μια επιχείρηση. Να δουν Θεό πρόσωπο. Είναι πολλά παιδιά τα οποία έχουν νέες ιδέες. Έχουν βιώσιμες ιδέες. Πώς, τι να κάνουν, δηλαδή ψάχνουν ένα οδικό χάρτη, μπας και βγουν από το τέλμα. Έχει εξοδευτεί πολλής χρόνος. Έχει σπαταληθεί και αυτή η κυβέρνηση έχει βλάψει πάρα πολύ την οικονομία αλλά και τις προοπτικές της χώρας μας. Αλλά έχουμε μια χώρα η οποία έχει και τη δυναμική και τις δυνατότητες όλες να ξαναμπεί σε έναν ρυθμό ανάπτυξης άμεσα. Και πολλές ευκαιρίες φυσικά. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι είμαστε στάσιμοι, υπάρχει μια πολιτική παρακμή, έχει χαθεί εμπιστοσύνη και έχουμε χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι
Προφανώς και αφαιρούνται και από τους ανέργους, έτσι. Γιατί άκουσα κάτι νούμερα για την ανεργία ότι βελτιώνονται. Έχουν φύγει μισό εκατομμύριο Έλληνες έξω. Άνεργοι Έλληνες που έχουν βρει ευκαιρίες εκτός Ελλάδος. Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλές κινήσεις να μπορέσει να προσφέρει η Ευρώπη ένα δίχτυ προστασίας. Υπάρχουν γύρω στους 5 εκατομμύρια ανέργους Έλληνες άνω των 25. Μόλις έχουν ολοκληρώσει λοιπόν την εκπαίδευσή τους, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τους δίνει εργασία για 2 χρόνια περίπου, επιδοτούμενοι, και άλλους 6 μήνες περίπου από την εταιρεία που θα τους προσλάβει, άρα γύρω στα 2,5 χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα τώρα ξεκινάει η επέκτασή του. Έχει βελτιωθεί κατά 1 εκατομμύριο περίπου αυτό. Δηλαδή είχε αποτελέσματα. Θα πρέπει και οι Έλληνες να γνωρίζουν και τα ωφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρώπη, γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Μπορούμε αυτό. Να υποφεληθούμε και από όλα αυτά. Και μπορείτε όλοι μαζί, Ευρωβουλευτές, Έλληνες Ευρωβουλευτές, να κάνετε, να λάβετε μια πρωτοβουλία τέτοιου τύπου μαζί με τα μέσα ενημέρωσης προς τους νέους. Μακάρι, γιατί ερχόμαστε εδώ και συζητάμε πάρα πολύ για το πρωτοτύπιο ή για τα καθημερινά. Αλλά προσπαθώ να σας δώσω και εργαλεία που υπάρχουν. Και καλά να κάνετε και είμαστε να τα παρουσιάσουμε. Σύντομη απάντηση. Ο κ. Κρεμαστινός, διαβάζω, είπε σήμερα ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ αν φύγουν οι ΑΝΕΛ. Μπορείτε? Καλά, μα ρωτάτε εμένα. Εγώ δεν θα μπορούσα. Τώρα ο κ. Κρεμαστινός έχει τη δική του άποψη. Φαντάζομαι ότι είστε μαζί, είστε στο ίδιο κόμμα. Λοιπόν, κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν ο κ. Κρεμαστινός εξέφρασε αυτή την άποψη, θέλω να ξέρω και το πλαίσιο της κουβέντας που έγινε. Μάλιστα. Δηλαδή, σε ποια περίπτωση θα το έκανε αυτό. Αλλά αν ρωτήσετε εμένα, εγώ θα σας πω ότι με μια κυβέρνηση η οποία έχει παίξει με τη δικαιοσύνη, με την ελευθερία του λόγου, έχει κόψει συντάξεις και μισθούς, δεν έχει αφήσει καμία κόκκινη γραμμή, εγώ δεν θα μπορούσα να συγκυβερνήσω με αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καϊλή, να είστε καλά.